Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή και όπως σας έλεγα νωρίτερα, ταυτόχρονα βέβαια ακούμε και όλους εσάς, καταγράφουμε τις προτάσεις σας, τις θέσεις σας, τις μεταφέρουμε εκεί που πρέπει, το τονίζω αυτό και συνεχίζουμε την εκπομπή μας προσθέτοντας τη ραδιοφωνική μας συντροφιά, τον έφορο δημοσίων σχέσεων του Γεροκομείου Ξάνθης και Δημοτικό Σύμβουλο με την παράταξη Αγάπη για τη Ξάνθη μας, τον κύριο Σταμάτη Σταματιάδη. Κύριε Σταματιάδη, καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές. Από ό,τι ξέρω είστε παγκόσμια, οπότε σε όλο τον κόσμο. Βλέπω. Και τώρα ξέρετε και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αυτή μας η συζήτηση διοχετεύεται όντως, έτσι, σε όλους τους χρήστες και τους φίλους βεβαίως, του δημοτικού ραδιοφώνου και του διαδικτύου. Και θέλω να το τονίσω αυτό γιατί πολλές φορές μας χαροποιεί με τα μηνύματα που λαμβάνουμε μετά από τις συνεντεύξεις που φιλοξενούμε. Κύριε Σταματιάδη. Κυρία Οικονόμου, ναι. Μπορούμε να πούμε απευθείας από την μία και μοναδική Ξάνθη την καλημέρα μας σε όλους όσους μας ακούν. Ακριβώς. Εσωτερικό και εξωτερικό. Ακριβώς. Και κυρίως τους αποδήμους μας που τα μάτια μας, η αγάπη μας είναι στραμμένη προς τα εκεί. Κυρία Σταματιάδη, δεν είστε τυχαία σήμερα μαζί μας. Τούτη η συζήτηση που θα έχουμε με τον κύριο Σταματιάδη έχει στόχο και σκοπό να υπενθυμίσει για μία ακόμη φορά σε όλους και όλες μας ότι αύριο είναι μια ιδιαίτερη μέρα για την Ξάνθη. 10 χρόνια τώρα έχει καθιερωθεί, μπορούμε να μιλάμε για ένα θεσμό, ο ραδιομαραθώνιος αγάπης του γεροκομείου για το γεροκομείο ο Μέγας Βασίλειος. Ξεκίνησε, κύριε Σταματιάδη, όταν το γεροκομείο βρισκόταν πραγματικά σε πολύ μεγάλες, δύσκολες περιόδους. Είχε να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα. Τα προβλήματα βεβαίως ποτέ δεν σταματούν, αυτά σε βοηθούν να εξελίσσεσαι. Εξελίσσεται και το γεροκομείο μας, αλλά βεβαίως υπάρχουν και δυσκολίες, οι οποίες απορρέουν και από 10 χρόνια οικονομικής στενότητας. Αυτά δεν θα πρέπει να τα ξεχνάμε. Και από αυτές τις ιδιαίτερες ιδιότυπες καταστάσεις τις οποίες είμαστε υποχρεωμένοι όλοι να βιώνουμε. Αυτές οι καταστάσεις προκαλούν, ξέρετε, και έξοδα επιπλέον, τα οποία πρέπει να καλυφθούν. Ο ραδιομαραθώνιος αγάπης για το γεροκομείο μας συνήθως γίνεται τη Μεγάλη Εβδομάδα, Μεγάλη Τετάρτη. Μεγάλη Τετάρτη. Όμως, δυστυχώς οι καιροί δεν το επέτρεψαν να γίνει, κυρία Σταματιάδη, εκείνες τις μέρες. Ο ραδιομαραθώνιος. Ήμασταν κάτω από αυστηρό lockdown. Όλα κλειστά. Και ο ραδιομαραθώνιος απευθύνεται στον κόσμο. Θέλει άνοιγμα και κοινωνίας και οικονομίας για να μπορέσει να έχει τα απαιτούμενα αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν με το που άνοιξε η κοινωνία και η οικονομία, ο ραδιομαραθώνιος αγάπης είναι και πάλι κοντά μας. Η 10η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Ξάνθη. Και αύριο, ακούμε τον κύριο Σταματιάδη. Πάλι Τετάρτη. Τετάρτη πάλι. Τετάρτη λοιπόν. Μπορεί να μην είναι Μεγάλη Τετάρτη, αλλά είναι Τετάρτη. Αύριο 16 Ιουνίου. Και από τις 9 η ώρα μέχρι τις 4 θα είμαστε όλοι μαζί στον αέρα. Εννοώ λοιπόν ραδιοφωνικές συχνότητες και ό,τι άλλο μέσο μπορεί να βοηθήσει. Ούτως ώστε και οι εντός πόλεως και οι του νομού, αλλά όπως είπαμε και οι απόδημοι Έλληνες να βοηθήσουν όπως μπορούν να δείξουν την αγάπη τους για αυτό το ίδρυμα που λέγεται γεροκομείο της καρδιάς μας, όπως το λέμε εμείς. Είπατε πολύ σωστά ότι για 10 χρόνια δεν μας άφησαν οι συντοπίτες μας. Γι' αυτό και εγώ λέω πάντα ότι αν δεν υπήρχε οι Ξανθιώτες δεν θα μπορούσε αυτό το ίδρυμα να είναι σε αυτή την κατάσταση που είναι και να κρατηθεί με τόσα βάσανα που πέρασε με τη δεκαετία αλλά και με τον κορονοϊό. Λοιπόν, διότι τα έξοδα όπως ξέρετε στον κορονοϊό ήταν πολύ μεγαλύτερα, δεν παίρναμε μία και δεν πήραμε ακόμα. Εγώ θα μιλήσω έξω από τα δόντια. Λοιπόν, εκτός από κάτι λίγα υλικά του Δήμου, όταν αφορά την καθαριότητα και από επιχείρηση, ναι, ναι. Λοιπόν, η περιφέρεια και τα λοιπά, τίποτε. Αλλά παρόλα αυτά ερχόταν οι επιστολές συνέχεια. Κάντε εκείνο, κάντε το άλλο. Πάρτε μέτρα. Οι συστάσεις, δηλαδή, σωστά. Τα έξοδα μας ήταν πολύ περισσότερα από τα έσοδα. Και αυτό φέτος ο ραδιομαραθώνιος. Μάσκες απολυμαντικά, δικά τους rapid test για να μπορούν να ελέγχουν την κατάσταση των τροφίμων.
Είχαμε το Πλαστικά Θράκης που βοήθησαν και άλλοι, οι οποίοι ας πούμε βοήθησαν όσον αφορά το θέμα αυτό των μασκών κτλ. Αλλά ξέρετε ότι είμαστε ένας ζωντανός οργανισμός. Είναι 70 και περίπου άτομα. Ναι. Διότι εμείς είμαστε 75. Πρέπει να κρατήσουμε κενά κρεβάτια για τον COVID, για τις 14, για τις 5 κτλ. Κτλ. Καταλαβαίνετε ότι από αυτή την ιστορία δεν μπορούσαμε να έχουμε τα έσοδα που έπρεπε. Ναι. Παρόλα αυτά όμως, με προσπάθεια και μπορώ να πω με συγκινητική προσπάθεια, πρώτα-πρώτα των εργαζομένων. Είναι εθελοντές, κύριε Σταματιάδη, να το ξεκαθαρίσουμε. Το λέμε 10 χρόνια τώρα, αλλά καλό είναι να ακούγεται. Οι άνθρωποι εκεί που διοικούν είναι εθελοντές. Αυτό το λέτε εσείς και είναι γεγονός. Είναι εθελοντές. Είναι εθελοντές. Έχουν τάξει τον εαυτό τους να προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες. Ήταν κάτι που ήθελα και χθες να το επισημάνω με τον κύριο Παπαχρόνη για μια ακόμη φορά. Όχι ότι δεν το γνωρίζουμε, αλλά καλό είναι να το υπενθυμίζουμε. Είναι καθαρά εθελοντές. Και αυτή τη στιγμή, μια και είπατε τη φράση αυτή του εθελοντισμού, θέλω να πω το εξής. Αύριο, όσες ή όσοι μπορούν να κάνουν λίγο, να διατρέξουν την πόλη, αν έχουν τη διάθεση, να επικοινωνήσουν λίγο με το γεροκομείο στο 23114, να δηλώσουν μια συμμετοχή και να βγουν να βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Ως εθελοντές. Ως εθελοντές. Ως εθελοντές, πάντα. Όσοι θέλουν. Ναι. Όσοι λοιπόν μας ακούτε, ήδη υπάρχει βεβαίως μια ομάδα που αύριο θα κινείται στους δρόμους της πόλης και στην αγορά με ασφάλεια για να μας ενημερώνει και για να συλλέγει τις προσφορές μας. Αλλά για να το λέει τώρα ο κύριος Σταματιάδης εδώ, προφανώς απαιτείται περισσότερος κόσμος. Πάτε, μπορείτε πάτε, να καλείτε στο 23114 όσοι θέλετε να ενταχθείτε στις ομάδες αυτές των εθελοντών και να συνδράμετε με τον τρόπο αυτό την μεγάλη αυριανή προσπάθεια. 23114 2541-0 είναι το τηλέφωνο του γεροκομείου μας. Ακριβώς. Θα πάνε όλα καλά. Θα πάνε όλα καλά, κύριε Σταματιάδη. Να πάμε στην αυριανή μέρα. Η αγάπη των ξανθιωτών μέχρι τώρα από το 12, ας πούμε, φάνηκε ξεκάθαρα. Στην κυριολεξία φάνηκε ξεκάθαρα. Το τονίζω και θα το τονίζω συνέχεια. Για μια ακόμα φορά λοιπόν ζητάμε, αγαπητοί συνδημότες, και πάλι την αγάπη σας. Αύριο που θα βλέπετε να κυκλοφορούν έξω τα πορτοκαλί μπλουζάκια, ό,τι μπορείτε, μισό, ένα, δύο, ό,τι μπορείτε, βοηθήστε, βοηθήστε αυτό το ίδρυμα, διότι μόνοι σας μας βλέπετε έξω και μας λέτε μπράβο σας πώς θα καταφέρετε και τι κάνετε. Κάντε λοιπόν κάτι, βάλτε ένα λιθαράκι κι εσείς να βοηθηθεί αυτό το ίδρυμα και να περάσει αυτό το σκόπελο το μεγάλο που έχει μπροστά του. Ήταν ένας χρόνος μαρτύριο πραγματικά και για τους τροφίμους και για τη διοίκηση και για τους εργαζόμενους του γεροκομείου. Αναγκάστηκε, πρωτόγνωρες καταστάσεις, αναγκάστηκε να πάρει, να ενεργοποιήσει μέχρι και δικά του υγειονομικά πρωτόκολλα το γεροκομείο, και αυτά βέβαια έχουν κόστος, προκειμένου, έτσι, προκειμένου να κρατήσει ασφαλείς τους τροφίμους. Και το πέτυχε αυτό, είναι όλοι εμβολιασμένοι, όλοι εμβολιασμένοι και με τις δύο δόσεις του εμβολίου, θωρακισμένοι από τον κορονοϊό, και αναμένουν βεβαίως για μια ακόμη φορά την αγάπη μας. Και όταν πια θα δοθεί και αυτή η δυνατότητα, γιατί είναι ένα ανοιχτό ίδρυμα το γεροκομείο, γι' αυτό και το αγαπήσαμε, κύριε Σταματιάδη, επειδή οι πόρτες του ήταν πάντα ανοιχτές, γι' αυτό το αγαπήσαμε. Όταν λοιπόν θα δοθεί και πάλι αυτή η δυνατότητα, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι ακόμη υπάρχουν απαγορεύσεις απαραίτητες για να μπορεί το ίδρυμα να λειτουργεί με ασφάλεια και να παρέχει ασφάλεια στους τροφίμους, τότε και πάλι θα έχουμε τη δυνατότητα να το επισκεφθούμε. Οι πόρτες του ήταν πάντα ανοιχτές. Έκλεισαν και μόνο για να προστατεύσουν τους τροφίμους. Μας λείπουν τα γλέντια, μας λείπει η διασκέδαση, οι παππούδες χόρευαν. Εδώ υπήρχε άνθρωπος με άνοια, που μια κυρία η οποία, δεν ξέρω, έπιασε το ρυθμό από αυτό που έπαιζε η ορχήστρα υγείας, ας πούμε, και έβλεπε τα πόδια και τα χέρια να κινούνται. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν προβλήματα. Κύριε Σταματιάδη, ο άνθρωπος όλα τα χρειάζεται σε όλες τις ηλικίες. Έτσι, αυτό θα να το τονίσουμε. Δεν είναι η ώρα βέβαια για να μιλάμε για γλέντια.